Το 30% αγγίζει πρόοδο εργασιών στο εργοτάξιο του μεγάλου αναπτυξιακού έργου τη Κρήτη του Διεθνού Αεροδρομίου στο Καστέλι, με τι εικόνε να είναι εντυπωσιακέ. Το μεγάλο έργο του αεροδρομίου προχωρεί αλλά εκκρεμούν πάρα πολλά που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή από πλευράς υποδομών, τοπικών έργων, συνοδών έργων που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει ή δεν έχουν καν αποφασιστεί. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή με τα Υπουργεία από τώρα και όλα όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα για διάφορους λόγους θα απαιτήσουμε να γίνουν τώρα, ούτω ώστε το αεροδρόμιο να έχει ε, και τη διάσταση της τοπικής ανάπτυξης. Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι ορατά στο βληματικό έργο υποδομή, ωστόσο ζητούμενο αποτελεί η αντιπλημμυρική θωράκιση υπέρ εξωτερικομίου, όπω και η κατασκευή τούνελ στην περιοχή Άγνου Ξηροκαμάρε, με στόχο να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή, καθώ μέσα από ρέμα διέρχεται η νέα χάραξη συνοδική σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με τον ΒΟΑΚ. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο στο Καστέλι, εάν δεν έχουμε τα αντιπλημμυρικά. Δεν μπορεί να μην γίνει το τούνερ, διότι θα έχουμε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Το είδε θετικά ο κ. Σταϊκούρα, ο κ. Ταχιάο. Περιμένουμε όμω τι τελικέ απαντήσει. Το κρισιμότερο για μα είναι το ειδικό πολυδομικό σχέδιο τη περιοχή που έχει καθυστερήσει σημαντικά. Έχουμε ζητήσει μέχρι τον Φεβρουάριο να γίνει η διαβούλευση. Για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο του ΒΟΑΚ, στο τμήμα Χανιά Ηράκλειο, ο Περιφερειάρχη Κρήτη ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, προκειμένου να ανοίξουν άμεσα οικονομικέ προσφορέ στο έργο παραχώρηση μαμούθ. Όσο το δυνατόν συντομότερα, να έχουμε τον ανάδοχο του έργου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Το έργο είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη. Είναι ενταγμένο ένα μέρο στο Ταμείο Ανάκαμψη, άρα πρέπει να απορροφήσει πόρου, διότι αν μέχρι το 2026 δεν απορροφηθούν, οι πόροι αυτοί χάνονται. Και είναι η έκκληση προ τον ίδιο τον γύρο Πρωθυπουργό από την περιφέρεια Κρήτη να μπορεί να έχουμε σύντομα τον ανάδοχο. Για το μεγάλο έργο δική ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου, ύψος 27 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ο Περιφερειάρχη Κρήτη δήλωσε ότι κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα. και το λόγο αυτό, τονίζει την ανάγκη να δοθεί παράταση τουλάχιστον τριών μηνών. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα γιατί είναι στο Συμβούλιο Υπεκρατία και περιμένουμε την απόφαση λόγω δικαστικών διανέξεων των, του πρώτου με του δεύτερου εργολάβου. Και περιμένουμε. Και δεύτερη, ε, και ε, το έργο κινδυνεύει. Το έργο κινδυνεύει. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, να δοθεί μια παράταση. Εν τω μεταξύ, με ταχύ ρυθμού, προχωρά το έργο τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη Αττική, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σα πω ότι θα έχω μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΔΜΕ στι 10 του μήνα. Ε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το μικρό καλώδιο έχει γίνει. Προ χανια Πελοπόννησο. Τώρα έχουμε και εδώ που θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρόνο. Άρα έχουμε την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού με τα δύο καλώδια αυτά τα οποία ήταν οραματικά έργα πολλά χρόνια.